Με τη χάρη του Χριστού αδελφοί θα διαβάσουμε από την δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο τρίτο κεφάλαιο και δέκα εδάφιο Σελής 1055 Σελής 1055 τρίτο κεφάλαιο γάμα κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεο και δέκα εδάφιο Συ όμως, παρικολούθησα στην διδασκαλία μου, τη διαγωγή μου, την πρόθεση, την πίστη, τη μακροθυμία, την αγάπη, την υπομονή, τους διωγμούς, τα παθήματα οποία μη συνέβησαν εν αντιοχεία εν εικονίω εν λίστρης, οποίους διωγμούς υπέφερα και εκ πάντων με ο Κύριος. Και πάντες δε οι θέλοντες να ζώσει ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού θέλουν συνδιωχθεί. Πονηροί δε και άνθρωποι και γόητες, θέλουν σου προκόψεις το χείρον πλανώντες και πλανόμενοι. Αλλά εσύ μένε σε εκείνα τα οποία έμαθες και επιστόθης εξεύρων παρατίνος έμαθες. Και από γνωρίζεις και ότι από βρέφους γνωρίζεις τα ιερά γράμματα τα δυνάμενα να σε σοφίσωσιν η σωτηρίαν δια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστο και ωφέλιμο προ διδασκαλία, προ έλεγχον, προ επανόρθωση, προ εκπαίδευση, την μετα τη δικαιοσύνη, για να είναι τέλειο ο άνθρωπο του Θεού, ετοιμασμένο ει πανέργων αγαθών. Διαμαρτύρομαι λοιπόν εγώ ενώπιον του Θεού και του κυρίου ημών Σου Χριστού, ώστις μέλη να κρίνει ζώντας και νεκρούς εν την επιφανία αυτού και τη βασιλεία αυτού κήρυξον των λόγων. Επίμενε εγκαίρος, ακέρος, έλεγξον, επίπληξον, πρότρεψον, με τα μακροθυμίας και διδαχής. Διότι θέλει ελθεί καιρός, ότε δεν θέλουν υποφέρει την υγιένουσαν διδασκαλία, αλλά θέλουν συνεπισορεύσει σε αυτούς διδασκάλους κατά τα σιδείας αυτών επιθυμίας γαργαλιζόμενη την ακοήν και από μέν της αληθείας θέλουν συναποστρέψει την ακοήν αυτών εις δε τους μύθους θέλουν συνεκτραπεί. Σιδεα γρήπνη εις πάντα. Κακοπάθησον, εργάστη έργων Ευαγγελιστού την διακονία σου κάμε πλήρην, διότι εγώ γίνομαι ήδη σπονδύ, και ο καιρός της αναχωρήσεώς μου έφτασε. Τον αγόλα τον καλών γονίστην, τον δρόμο ετελείωσα, την πίστην διατήρησα. Του λοιπού μένει σε μέ ο τη δικαιοσύνη Στέφανο, τον οποίο ο κύριο θέλει μια αποδόση εν εκείνη τη μέρα ο δίκαιο κριτή και εσύ μόνον, και ου μόνον ει εμέ, αλλά και ει πάντα όσοι επιποθούσει την επιφάνεια αυτού. Αμήν. Αμήν. Τελευταία επιστολή του Αποστόλου Παύλου περίπου το 67 μετά Χριστό ένα χρόνο πριν τον αποκεφαλίσουνε, καθώς γνώριζε ότι ο καιρός της αναχωρής Θεός του έφτασε και δεν γνώριζε μόνο ότι τελειώνει η ζωή του σε αυτή τη γη, αλλά γνώριζε πάρα πολύ καλά ότι επειδή τον αγώνα το δικό του τον καλό το δρόμο που ο Θεός είχε προετοιμάσει για αυτόν τον τελείωσε και όλα αυτά παρόλες τις θλίψεις, του διωγμούς και τις κακοπάθειες την πίστη του τη διατήρησε. Τώρα ξέρει με τα πάση βεβαιότητα ότι αυτό που μένει είναι ο Κύριος να του δώσει το στέφανο της δικαιοσύνης. Αλλά όμως καθώς έχει το πνεύμα του Χριστού, γιατί όποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού δεν είναι αυτού, ο Παύλος όμως είναι του Χριστού, καθώς έχει το, επειδή έχει το πνεύμα του Χριστού δεν σκέφτεται μόνο τον εαυτό του, αλλά τα τελευταία του λόγια ήταν «και όχι μόνο σε μένα», αλλά και σε όλους όσους επιποθούν την επιφάνεια του Κυρίου μας, δηλαδή όσους στέκονται, προσκαρτερούντες, προσμένοντες τον Κύριο να έρθει να παραλάβει μία εκκλησία αγία, τέλεια, ένδοξη, μία χουσακυλίδα, εριτιδα τουτων, τουτων. Και αυτή την επιστολή, την τελευταία, τη γράφει σε έναν αδελφό του, τον οποίο αγαπάει ιδιαίτερα τον Τιμόθεο και τον αγαπάει ιδιαίτερα όχι γιατί είναι καλό παιδί, όχι γιατί είναι υπάκουος αυτόν, όχι για οποιαδήποτε χαρακτηριστικά είτε πνευματικά είτε φυσικά, αλλά τον αγαπάει πάρα πολύ γιατί ήταν ο μόνος που όπως ομολόγησε ο Απόστολος Παύλος ήταν ισόψυχος με αυτόν καθώς δεν ζητούσε τα του εαυτού του αλλά πάντοτε στη ζωή του ζητούσε τα του Ιησού Χριστού. Δηλαδή ήθελε όχι να κάνει ο Χριστός αυτά που θέλει αυτός, αλλά ήθελε, επιθυμούσε να κάνει ο Χριστός και ο Χριστός αυτά που θέλει ο Θεός, αλλά και ο ίδιος ο Τιμόθεος να κάνει και να γίνονται στη ζωή του αυτά που ήθελε ο Χριστός. Ένας άνθρωπος ιδιαίτερος Τόσο ο Τιμόθεος όσο και ο Απόστολος Παύλος. Άνθρωποι ιδιαίτεροι όχι γιατί είχαν χαρακτηριστικά σπουδαία αν και είχαν και πνευματικά και φυσικά αλλά γιατί είχαν μια καρδιά που ενδιαφέρονται, ενδιαφέρονταν πάντοτε για το θέλημα του Θεού στη ζωή τους, για τη δόξα του Θεού στη ζωή τους, για το έργο του Θεού στη ζωή τους. Έτσι λοιπόν σε αυτή την τελευταία επιστολή αφού περιγράφει ότι τις έσχατες ημέρες θα έρθουν καιροί κακοί γιατί οι άνθρωποι θα είναι άπιστοι και θα έχουν όλα τα χαρακτηριστικά της απιστίας καθώς απίστων όντων ο Θεός του κόσμου του ο διάβολος ετύφλωσε στο νου για να μην επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου αλλά αν και θα έχουν μορφή ευσεβείας θα αρνούνται την ευσέβεια και η προτροπή του Αποστόλου Παύλου είναι αυτού φεύγε. Αλλά επιπλέον τον ενημερώνει ότι θα υπάρχουν και άνθρωποι που θα ανθίστανται στην αλήθεια επειδή είναι διεφθαρμένοι το νου και αδί, αδόκιμοι στην πίστη οι οποίοι δεν θα προκόψουν αλλά η ανοησία τους θα γίνει κατάδειλος εις πάντα ως και σε όλους που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, δύο χαρακτηριστικά των εσχάτων ημερών. Άνθρωποι που αντιστέκονται στην υγιένουσα διδασκαλία και άνθρωποι που απίστων όντων, επειδή ο διάβολος ετύφλωσε το νου, ζουν μέσα στην αμαρτία, μέσα στην αδικία και μέσα στην ανομία, την παράβαση. Όμως, μέσα σε αυτή τη γη, μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους που πολλοί ονομάζουν τον εαυτό τους θρησκευόμενο έχοντες μάλιστα μορφή νευσεβίας αλλά αρνούμενοι μερικές φορές ακόμη και το μόνο δεσπότη τον Κύριο Ιησού Χριστό μέσα και ανάμεσα σε αυτούς ο Απόστολος Παύλος στρέφει την προσοχή του και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός σήμερα στρέφει την προσοχή του στον Τιμόθεο. Και ήθε όλοι μας να είμαστε ένας Τιμόθεος, καθώς λέει η Γραφή «Μιμητές μου γίνεστε», καθώς και εγώ του Χριστού. Ο Τιμόθεος ήταν μιμητής του Παύλου και ο Θεός θέλει να είμαστε μιμητές και επαναλαμβάνω αυτό που πολλές φορές έχουμε πει, το πνεύμα του Θεού, το πνεύμα του Χριστού, δεν είναι να φροντίζουμε και να προσέχουμε να απομακρυνόμαστε από την αμαρτία, να αναρωτιόμαστε αν είναι αμαρτία και αν είναι αμαρτία δεν το κάνουμε αλλά το Πνεύμα του Χριστού είναι να είμαστε μιμητέ του Παύλου που ήταν και αυτός μιμητής του Χριστού ώστε όλο και περισσότερο να φυλάτουμε τις εντολές του και να πράττουμε τα αρέστα ενώπιόν του για να έχουμε παρησία και ποτέ να μην αποβάλλεται η παρισία μας από την καρδιά μας το θάρρος μας, το πλησίασμα του Θεού γιατί αυτή η παρησία έχει μισθαποδοσία μεγάλη. Τελευταίες λοιπόν συμβουλές του Αποστόλου Παύλου προς τον αγαπητό του Κυρίου Τιμόθεο με πολλή αγάπη και μέσα από την καρδιά του. Παρόλα όσα θα συμβαίνουν στον κόσμο αλλά και στην Εκκλησία εσύ Τιμόθε θυμήσου ότι συμπορεύθηκες μαζί μου και παρακολούθησες τη δική μου τη διδασκαλία, παρακολούθησες και έζησες τη διαγωγή μου, τον τρόπο της ζωής μου, την πρόθεσή μου, παρακολούθησες και έζησες από κοντά την πίστη μου, τη μακροθυμία μου, την αγάπη μου, την υπομονή μου, τους διωγμούς, τα παθήματα τα οποία συνέβησαν θυμίσου στην Αντιόχεια, στο εικόνιο και στα λίστρα, τους διωγμούς που υπέφερα, αλλά γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι από όλα αυτά μας με ελευθέρωσε ο Κύριος. Δεν μ' άφησε ποτέ να έρθω σε αμηχανία. Πάντοτε ήταν μαζί μου ακριβώς γιατί είχα αυτά τα χαρακτηριστικά σε αντίθεση με τα χαρακτηριστικά του κόσμου αλλά και κάποιον μέσα στην Εκκλησία που δεν ανήκουν στο Χριστό. Που δεν έχουν το πνεύμα του Χριστού δηλαδή. Και πρέπει να ξέρεις έλεγε ο Παύλος στον Τιμόθεο και επαναλαμβάνω ο Χριστός σε εμάς, ότι όλοι όσοι θέλουν να ζουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού θα έχουν διωγμό, θα έχουν κατηγόριες, θα έχουν ονειδισμό και έξω από την Εκκλησία και μέσα από την Εκκλησία. Αυτό δεν αλλάζει και δεν θα αλλάξει ποτέ. Εάν επιθυμείς Τιμόθε να ζεις ευσεβώς τα προβλήματα δεν θα λείπουν από τη ζωή σου αλλά εις πάντα τα αυτά υπερνικόμεν για το αγαπήσαντος ημάς Ιησού Χριστού εκείνο <laughs> που έχει σημασία δεν είναι τα προβλήματα αλλά είναι ότι ο Θεός κάμει μας πάντοτε να θριαμβεύομεν δια του Ιησού Χριστού γιατί θέλει να μας καταστήσει ευωδία Χριστού εν μέσω λοιπόν ανθρώπων γι' αυτό πρόσεχε να μένεις σε αυτά που έμαθες επιστώθεις καθώς με τα πάση βεβαιότητας εξέβρισες ότι δεν τα άμαθες από μένα γιατί διδάσκαλός σου είναι ο Χριστός διδάσκαλος και καθηγητής σου είναι ο Χριστός αλλά όλα, α, άρα όλα αυτά τα έμαθες από τον ίδιο τον Χριστό Αλλά θα υπάρξουν Και άνθρωποι Πονηροί και γόητες Οι οποίοι θα προκόπτουν Αλλά προς το χειρότερο Καθώς μέσα στην εκκλησία Θα πλανούν και θα πλανώνται Τα δύο ερωτήματα Είμαι εγώ Λαός Ένας από το λαό το δικό του και είμαι εγώ ένας από αυτούς που θα απολαύσουν τις επαγγελίες του πατρός την επαγγελία ότι ευλογών θα με ευλογήσει ναι αν είσαι μιμητής του Παύλου ναι αν είσαι μιμητής του Τιμόθεου ναι αν έχουμε πάρει στερεά απόφαση όχι να εξετάζουμε τι δεν είναι αμαρτία και αν δεν το γράφει να το κάνουμε αν δεν το αρνείται ο Θεός γραμμένα να το κάνουμε αλλά να ενδιαφερόμαστε τι γράφει για να είμαστε ακριβώς μιμητές του Χριστού μιμητές του Παύλου για να απολαύσουμε μην ισχύσει σε παρόλο που έχουμε την παρησία μέσα μας αλλά δεν είναι αληθινή θα δεις αλλά δεν θα φας ο Θεός να μας φυλάει αδερφοί εμείς θέλουμε να βλέπουμε και να απολαμβάνουμε Αμήν. δόξα στο Θεό γι' αυτό θέλουμε σαν τον Παύλο σαν τον Τιμόθεο, σαν την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Ό,τι έκαναν να κάνουμε. Θέλουμε να έχουμε τη διδασκαλία του Παύλου, τη διαγωγή, τον τρόπο ζωής του Παύλου, την πρόθεση του Παύλου, την πίστη, τη μακροθυμία, την αγάπη, τα παθήματα του Παύλου, τους διωγμούς του Παύλου. Γιατί αν δεν έχεις διωγμό, χάριν του Χριστού, δεν αποκλείεται να είσαι κενόθος. Γιατί παιδεύει ο Χριστός τον Υιόν τον οποίον αγαπάει και τον Υιόν τον οποίον παραδέχεται τον μαστιγώνει. Γι' αυτό μένε σε αυτά που έμαθες καθώς διδάσκαλος είναι ο Χριστός και όχι άνθρωπος. Δεν θέλουμε αδελφοί διδασκάλους ανθρώπους. Δεν θα μας τα λένε καλά. Άνθρωποι είναι λάθη θα κάνουν. Θέλουμε όλοι μας να είμαστε διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό τι λέει ο Απόστολος Παύλος τον Τιμόθεο. Ταύτα μελέτα για να σε διδάξει ο Χριστός τη μελέτη σου. Ταύτα μελέτα για να μείνει αυτά. Και τότε η προκοπή σου θα ανεφανερίσει σε όλους τους ανθρώπους. Άλλωστε γνωρίζω λέει ο Απόστολος Παύλος ότι είσαι μακάριος γιατί από βρέφου γνωρίζεις τα Ιερά Γράμματα. Και εμείς μπορεί από βρέφου να μην τα γνωρίζουμε αλλά και τα παιδιά μας τα γνωρίζουν ίσως αλλά εκείνο που έχει σημασία δεν είναι πότε τα γνωρίσαμε. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αυτά τα ιερά γράμματα είναι δυνάμενα και μόνο αυτά να σε σοφήσουν η σωτηρίαν δια της πίστεως στον Κύριο Ιησού Χριστό. Αυτά τα ιερά γράμματα θα σου δίνουν την κατάλληλη σοφία για να σε σώζει ο Χριστός για να σε ελευθερώνει ο Χριστός, για να σε βοηθάει ο Χριστός, για να μην βρίσκεσαι σε αμηχανία, για να μπορείς να πεις ιστάφτα πάντα υπερνικόμεν διά του Ιησού Χριστού». Αλλά δεν μπορεί ο Θεός να σε ευλογήσει και να σε πληθύνει εάν δεν σε σοφίζουν τα ιερά γράμματα όταν εσύ μελετάς, μένεις και επιθυμείς η ζωή σου να μοιάζει με του Χριστού όταν εσύ επιθυμείς να είσαι μέσα στο πίμνιο, στην πίμνη του Χριστού όταν εσύ επιθυμείς να είσαι πρόβατο της βοσκής του και μαθητής αυτού τότε υπάρχει ασφάλεια αδερφοί πρόβατο χωρίς καλό πιμένα είναι σε ανασφάλεια πρόβατο απομονωμένο, απομακρυσμένο και αποξανωμένο κινδυνεύει σκότρα πρόβατο που είναι μαζί με τα άλλα πρόβατα στην ίδια βοσκή, στο ίδιο πίμνιο δεν είναι μόνο του και είναι σε ασφάλεια. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος αφού τονίζει μια φορά ακόμη ότι όλη η Γραφή είναι Θεόπνευστος και ωφέλιμος ώστε να σε καταστήσει μόνο η Αγία Γραφή άρτιον άνθρωπον του Θεού και κατηρτισμένων παρακυρίου από τον Ιησού Χριστόν εις αγαθών τότε φτάνει σε λεπτομέρειες πρόρησης προφητικού λόγου. Διαμαρτύρομαι λοιπόν ενώπιον του Θεού και του Ιησού Χριστού ο οποίος μέλει να κρίνει ζώντες και νεκρούς εν τη επιφανία αυτού και εν τη βασιλεία αυτού εσύ κήρυξε το λόγο τιμόθε επίμενε γέρος ακέρος έλεγξον μη φοβάσαι επίπληξον μη φοβάσαι πρότρεψον με αγάπη, με μακροθυμία, με υπομονή. Γιατί εν τες εσχάτες ημέρες θα έρθουν καιροί όπου οι άνθρωποι θα επισορεύουν πλήθος διδασκάλων δίπλα τους για να τους διδάσκουν σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες, με τις επιθυμίες της καρδιάς τους, γιατί θέλουν να ακούν αυτά που τους αρέσουν. Δεν θέλουν να ακούνε το λόγο της αληθείας. Γι' αυτό θα επιλέγουν διδασκάλους που να τους διδάσκουν σύμφωνα με την επιθυμία της απατηλής καρδιάς τους και τα αυτιά τους να ακούνε αυτά που αρέσκονται να ακούνε. Εσύ όμως ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Εσύ όμως ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Δέξου την κακοπάθεια κακοπάθησον δεν λέει ξεκουράσω να παύσω κακοπάθησον εργάσου για τη διέδοση του Ευαγγελίου εργάσου το έργο του Ευαγγελιστού εργάζου για τη διάδοση του Ευαγγελίου του Χριστού κοπίασε και εκπλήρωσε το χρέο σου στην υπηρεσία και στη διακονία που ο Θεός σου έχει εμπιστευθεί με επιμέλεια. Τρία πράγματα πρόσεξε να κάνεις. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις τη Μόθε. Πρώτον, αποδέξου την κακοπάθεια. Είναι από το Θεό. Είναι για να σε εκπαιδεύσει και να σε ανεβαθμίσει. Για να σε καταστήσει χρυσάφι καθαρό με το καμίνι της θλίψεως. Δέξου το. Μην, α, α, μην παραπονιέσαι. Μην αγανακτισμή θυμώνεις. Μην τα βάζεις με το Θεό, μην τα βάζεις με τους ανθρώπους. Δέξου την κακοπάθεια. Είναι για το καλό σου. Δεύτερον, εργά σου κοπίασε για τη διάδοση του Ευαγγελίου, του Λόγου του Θεού. Είναι η δουλειά σου, είναι η υποχρέωσή σου. Και τρίτον, το χρέος που σου έχει, το βάρος που σου έχει φορτώσει ο Θεός για την υπηρεσία που σου έχει εμπιστευτεί, κάτω με επιμέλεια. Γι' αυτό να επιμένεις να επιμένεις σε αυτά που έμαθες και επιστώθεις εξεύρων παρατίνος τα έμαθες. Γιατί το τέλος πάντων επλησίασε. Δεν έχουμε χρόνο πολύ αδερφοί αγαπητοί και ο Κύριος μας προτρέπει μην αποβάλεις την παρησία σου η οποία έχει μισθαποδοσία μεγάλη πρόσεξε μην την αποβάλεις γιατί αυτή η παρεσία είναι που θα φέρει θα ελκύσει σαν μαγνήτη στην ευλογία του Θεού στη ζωή σου. Και η Παρισία έχει δύο τελείως διαφορετικές αιτίες που μπορεί να την έχουμε πάντοτε. Η πρώτη αιτία είναι αν ζητάς κατά το θέλημά του, άρα ξέρει το θέλημά του. Όχι με διδασκάλους να σε διδάσκουν αυτό που επιθυμείς εσύ, αυτό που θέλεις εσύ και να ακούς αυτά που σ' αρέσουν εσένα. Αλλά με διδασκάλους μόνο ο Χριστός μπορεί να σου δώσει αποκάλυψη του δικού του θελήματος. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Μόνο ο Χριστός. Μόνο ο Χριστός εκεί στο ταμείο σου, στην εξήτησή σου θα σου αποκαλύψει το θέλημά του για τα μεγάλα, τα σημαντικά αλλά και τις λεπτομέρειες της ζωής σου που όμως είναι τόσο απαραίτητο για να ζητάς κατά το θέλημά του ώστε να έχεις παρησία Και να εξέβρισσαι ότι σε ακούει ώστε ό,τι ζητάς να σου, να σου δίνει ο Θεός Αδερφοί αγαπητοί δεν μπορούμε να ζήσουμε σήμερα Χωρίς την αποκάλυψη του Θεού για τη ζωή μας Η ζωή μας είναι δύσκολη παράξενη δεν τα έχουμε ξαναζήσει αυτά Δεν τα έχουμε ξαναπεράσει αυτά τίποτα δεν είναι το ίδιο με χτες και προχτές και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο με αύριο και μεθαύριο τέλος εποχής τέλειωσαν όσα ξέραμε τώρα περπατάμε σε έναν καινούριο δρόμο που είναι απαραίτητο να μην αποβάλουμε την παρησία μας γιατί έχει μεγάλη μισθαποδοσία και τι τη θέλουμε την μεσαποδοσία θέλουμε την επαγγελία του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει πρόσεξε συνέχιζε να διατηρείς την παρησία σου με υπομονή γιατί έχεις ανάγκη από υπομονή για να λάβεις τη μοναδική επαγγελία ευλογών θα σε ευλογήσει και πληθύνων θα πληθύνει. Δεν, δεν υπάρχει άλλος δρόμος αγαπημένα μου αδέλφια. Μόνο η εξήτηση. Στους εξητούντας ο Θεός γίνεται μισθαποδότης. Και στους μη αποβάλλοντας την περισπαρισίαν του γίνεται μεγάλος μισθαποδότης. Και εξασφαλίζεται με θόρκου, με απόλυτη βεβαιότητα η επαγγελία ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω. Αλλά χρειάζεται υπομονή Γι' αυτό λέει ο Κύριος λίγο καιρό ακόμη Κανεί υπομονή αδερφέ μου Θα έρθει ο ερχόμενος δεν θα βραθύνει Αλλά θυμίσου ο δίκαιος Θα ζήσει εκπίστεως Και μάλιστα από τη δική του πίστη Είναι ανάγκη Να σε διδάσκει ο Χριστός Μόνο ο Χριστός μπορεί να σου πει Το θέλημα του Πατρός κανένα άνθρωπος κανένας άνθρωπος σε κανέναν άνθρωπο και από κανέναν άνθρωπο δεν μπορεί να ωφελήσει στο να φανερώσει την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσει τι πρέπει να κάνει δώστε μεγάλη προσοχή αδερφοί ας δώσουμε αδερφοί μεγάλη προσοχή σε αυτό εάν δεν περπατάμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού που μόνο ο Χριστός μπορεί να μας διδάξει και να μας οδηγήσει αποβάλαμε την παρησία μας. Τη χάσαμε. Και το αποτέλεσμα, αν χάσεις την παρησία σου, αν χάσεις την οδηγία του Θεού, αν πάψεις να περπατάς κατά το πνεύμα, αν πάψεις να έχεις πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, για το οποίο ο Απόστολος Παύλος προσεύγεται να έχουμε όλοι μας εις επίγνωση του θελήματος του Θεού, τότε η συνέπεια είναι να συρθήσεις στα οπίσω. Δεν μπορεί να σταθεί. Δεν είναι η καιρή καλή που ζούσαμε. Είναι η καιρή κακή που ζούμε. Και ακόμη περισσότερο θα ζούμε. Είναι ανάγκη, επίκυται ανάγκη να μπούμε στα ταμεία μα. Ο κάθε ένα ξεχωριστά, ξεχωριστά ο άντρα, ξεχωριστά η γυναίκα, ξεχωριστά τα παιδιά, ξεχωριστά όλοι μα. Πρεσβύτερο, ποιημένο, ό,τι και να είσαι. Να μπούμε στο ταμείο μα να μας φανερώσει ο Χριστός το θέλημα του Θεού για να περπατήσουμε σε αυτό εξητώντας αυτό το μοναδικό θέλημα του Θεού που μας εξασφαλίζει την παρησία για να έχουμε μισθαποδοσία μεγάλη αλλιώς θα συρθούμε στα οπίσω και ο Θεός δεν ευαρεστείτε εις τους σειρωμένους εις τα οπίσω αλλά εμείς με τη χάρη του Χριστού δεν είμαστε λέει η γραφή εκ των συρωμένων ο πίσω προς απώλεια, αλλά εκ των πιστευόντων προς σωτηρία ψυχής. Αλλά υπάρχει και η άλλη αιτία της, 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 α, της, της παρησίας μας. Λέει η Γραφή κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό και χρειάζεται ιδιαίτερα να το προσέξουμε. Εάν η καρδιά μας δεν μας κατακρίνει, τότε και μόνο τότε έχουμε παρησία η καρδιά μας μας κατακρίνει γιατί γνωρίζει πάρα πολύ η καρδιά μας τα λάθη μας, τις αμαρτίες μας. Γνωρίζει τι έπρεπε να κάνουμε και όταν δεν το κάνουμε είναι αμαρτία σε εμά. Αν η καρδιά μας μας κατακρίνει για αυτό που είπαμε, για αυτό που σκεφτήκαμε, για αυτό που κάναμε, για αυτό που ζήσαμε, γρήγορα να ελευθερώσουμε την καρδιά μας από την κατάκριση με το αίμα του Χριστού. Με μετάνοια, με εξομολόγηση. Να φέρνουμε πάντοτε την καρδιά μας Κάθε στιγμή αδελφοί μου αγαπητοί, κάθε στιγμή στην τέλεια αυτή η κατάσταση να μην μας κατακρίνει. Μην αφήνεις την καρδιά σου να σε κατακρίνει για τίποτα. Μην αφήνεις την καρδιά σου. Είναι αυτό το εργαλείο που έβαλε ο Θεός μέσα μας για να γνωρίζουμε τι είναι αυτό που θέλει ο Θεός από μας. Εάν δεν μας κατακρίνει η καρδιά μας τότε έχουμε παρίσια και ότι αν ζητώμε εν το όνομα του Ιησού Χριστού θέλουμε λαμβάνει να ο ένδοξος, ο ευλογημένος ο θριαμβευτής χριστιανός είναι αυτός που επειδή γνωρίζει το θέλημα του Θεού και φυλάτι την καρδιά του σε αγιασμό, σε καθαρότητα με τη μετάνοια, την εξομολόγηση και την επιστροφή στο Θεό είναι αυτός ο χριστιανός που πραγματικά στα μάτια του Πατέρα είναι αξιόπιστος. Είναι αξιόπιστος. Μπορεί να τον εμπιστευτεί ο Θεός. Μπορεί να τον εμπιστευτεί ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου. Είναι άξιος εμπιστοσύνης. Είναι αυτός για τον οποίον είπε και λέει ο Χριστός «Εχω πλέον ευλογών θα σε ευλογήσω, πληθύνων θα σε πληθύνω, γιατί σε χρειάζομαι για τη δόξα μου. Φύτευμα του Κυρίου, δέντρο δικαιοσύνης εις δόξα αυτού. Αγαπημένα μου αδέλφια, ζούμε σε καιρούς κακούς. Ζούμε για πρώτη φορά, μπορώ να πω, σε καιρούς πονηρούς. Είναι πονηρή καιρή. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει, σε αυτούς πονηρούς και κακούς καιρούς προσέχετε να πράτετε κατά πάντα το θέλημά μου. Μη σα άσοφη αλλά ως σοφή, επειδή ακριβώς η καιρή είναι πονηρή. Ο Θεός θέλει σε όλες τις λεπτομέρειες της ζωής μας θυμάστε στο, στο, στην παλάμη μου σας έχω ζωγραφισμένους τα τύχη, μου, τα τύχη σας είναι ενώπιόν μου. Θέλει να σε ευλογήσει σε όλες τις διαστάσεις της ζωής σου, τις πνευματικές, τις φυσικές. Δεν θέλει να μας κάνει πλούσιους. Δεν πιστεύουμε στο προσπέρι την Κάσπελ στο Ευαγγέλιο της ευημερία. Όχι βέβαια. Αλλά θέλουμε να είναι ο Θεός μαζί μας. Να λέμε κι εμείς όπως είπε ο Απόστολος Παύλος εκ πάντων τούτων με ελευθέρωσε ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Με ελευθέρωσε με και θα συνεχίζει να με Είναι γιατί ο Θεός τον οποίον πιστέψαμε είναι ο Θεός των νυχτυρμών και πάσης παρηγορίας, πάσης παρηγορίας, ο οποίος μπορεί να μας παρηγορεί πάσαν τη θλίψη νημόν επειδή μας εμπιστεύει για να μπορούμε και εμείς να παρηγορούμε τους, ισπαν... τους αυ... αυτούς που βρίσκονται σε κάθε θλίψη. Αυτός είναι ο Θεός των εσχάτων ημερών. Αυτό είναι ο Θεός του σήμερα. Αυτό είναι ο Θεός της αγάπης που θέλει να φανερώσει τη δόξα του μέσα από αυτόν που δεν αποβάλλει ποτέ την παρησία του γιατί γνωρίζει το θέλημα του Θεού και το εξητάει γιατί η καρδιά του δεν το κατακρίνει επειδή άμεσα μετανοεί και επιστρέφει στο Θεό. Είναι καιρός ευλογίας είναι καιρός αγαθών βουλών και αγαθών υποσχέσεων του Θεού. Είναι καιρός πραγματικά να αποκαλυφθεί η δόξα του Θεού. Το ερώτημα όμως μένει, θα είμαι εγώ μέσα σε αυτούς. Θα δω και θα απολαύσω ή θα βλέπω και δεν θα γεύομαι. Ο Θεός να μας ελεήσει, ο Θεός να μας φυλάξει. Αδελφοί, ενωμένοι ο ένας κοντά στον άλλον, φρόντιζε για τις ταλαιπωρίες του αδελφού σου, προσευχήσου αν δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο, κάνε ό,τι μπορείς αν μπορείς, αλλά να ξέρεις ότι με Αυτόν που έβαλε δίπλα σου ο Χριστός θα έρθει να μας παραλάβει. Αμήν.